Καλησπέρα και από μένα. Μετά από μένα ακολουθεί το διάλειμμα. Θα είμαι σύντομος και περιεκτικός σε αυτά που θα σας πω. Λοιπόν, θα ήταν μαζί μου και η κυρία Κοντάκη, μουσιολόγος που δουλεύει και αυτή στην Όρος Partners. Επειδή δεν τα κατάφερε λόγω ίωσης, θα συνενώσω δύο παρουσιάσεις σε μία. Αυτό που θα σας παρουσιάσω ουσιαστικά είναι τα ψηφιακά εργαλεία που χρησιμοποιούμε και τα projects που έχουμε υλοποιήσει με στόχο να βοηθήσουμε τους φορείς πολιτισμού να προαχθούν, να παρουσιάσουν το πολιτισμικό τους υλικό με σύγχρονα και τεχνολογικά μέσα. Με τους περισσότερους φορείς που είναι εδώ σήμερα έχουμε συνεργαστεί, με τον κύριο Αναναστόπουλο, με τον κύριο Σκαρπέλο, με την Ξένιος Πόλης σε πολλά έργα. Και προσπαθούμε ως εταιρεία, πλέον ως επιχείρηση, να ενώνουμε, να χρησιμοποιούμε τα αποτελέσματα της έρευνας και να προβάλλουμε τους φορείς πολιτισμού χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνολογίες. Θα δώσω στην αρχή δύο παραδείγματα έργων, μιας και ο τίτλος της παρουσίασης ήταν ο πολιτισμός ως πυλώνας ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών. Ένα project που τελείωσε πρόσφατα και είναι πλέον στον αέρα είναι ένα marketplace, το Greeks, το οποίο ουσιαστικά είναι ένα πολιτήριο, ας το πούμε έτσι, των προϊόντων των διαφόρων μουσείων της Ελλάδος. Υπάρχουν στην Ελλάδα πάρα πολλά, πάνω από 1000 μικρά μουσεία που έχουν πολιτήρια με 5 με 10 αντικείμενα, με 20 αντικείμενα. Αυτά τα μουσεία θα μπορούσαν ποτέ να κάνουν δικό τους e-shop. Να τα πουλήσουν. Άρα φτιάχτηκε μια πλατφόρμα η Greeks. Μπορεί να μπαίνει μέσα ο κάθε φορέας πολιτισμού, είτε είναι μουσείο, είτε κάποιος μικρός κατασκευαστής αγγείων, αγγειογράφος, οτιδήποτε, να χρησιμοποιεί την πλατφόρμα να ανεβάζει τα προϊόντα του, να πουλούνται με digital marketing που τρέχει πλατφόρμα στο εξωτερικό κυρίως, όχι στην Ελλάδα, και να έχει ένα έσοδο ακόμα και ένα απομακρυσμένο μουσείο που δεν θα μπορούσε με άλλο τρόπο να έχει ένα έσοδο. Ένα δεύτερο project, το οποίο ήταν χωριστή παρουσίαση, μισό λεπτάκι, να το ανοίξω, στο οποίο project περιέχονται πάρα πολλά από αυτά που ακούσαμε νωρίτερα, είναι το project του Μουσείου Μπενάκη. Στο Μουσείο Μπενάκη, Ιόνες Partners ανέλαβε την ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση, επεξεργασία του υλικού, δημιουργία εφαρμογών και προβολή όλων αυτών online. Θα σας δείξω λίγα πράγματα από την παρουσίαση που είχε γίνει για το συγκεκριμένο project, για να προχωρήσω μετά και σε κάποια ακόμα, γιατί κάποια ερευνητικά έργα που τρέχουμε τώρα, μαζί με πανεπιστήμια. Ουσιαστικά αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε με τους φορείς πολιτισμού είναι να ξεκινάμε μαζί τους από το κομμάτι του καθορισμού της ψηφιακής στρατηγικής τους, να βλέπουμε το υλικό που έχουν, να μπορούμε να χαράσουμε καταρχάς μια ψηφιακή πολιτική και στη συνέχεια να την υλοποιούμε και να καταφέρνουμε όλα αυτά να τα περνάμε online με τη χρήση όλων των νέων τεχνολογιών που υπάρχουν. Άρα στο project προβολής λογών και δράσεων του Μουσείου Μπενάκη στον Παγκόσμιο Ιστό, αυτό που έγινε είναι το τελικό αποτέλεσμα που βλέπετε εσείς, είναι ένας νέος διαδικτυακός τόπος του Μουσείου Μπενάκη. Αυτός ο διαδικτυακός τόπος δεν είναι καθόλου μικρός, είναι ένα τεράστιο project, έτρεξε για 5 χρόνια περίπου και τρέχει ακόμα σε κάποια κομμάτια του, παρόλο που θεωρητικά έχει κλείσει. Ένα έργο με 8 τμήματα. Το πρώτο τμήμα ήταν τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση, μεταγραφή, σχεδιασμός εφαρμογών για την ανάδειξη λογής ιερογράφων. Εδώ πέρα έγινε ένα τεράστιο project ψηφιοποίησης με πάρα πολλά προβλήματα, με κώδικες από τη βιβλιοθήκη του μουσείου, πολύ δύσκολο στο χειρισμό τους, με επεξεργασία μετά των αρχείων, μεταγραφή των χειρογράφων από ειδικούς επιστήμονες ερευνητές. Ήταν μια ομάδα έργου συνολικά για αυτό το υποέργο της τεκμηρίωσης 65 ατόμων εξωτερικών συνεργατών της Ιόνες Partners, μιας και η Ιόνες Partners παραμένει εταιρεία πληροφορικής, απλά παρέχουμε και το κομμάτι του περιεχομένου, ώστε να έχουμε υλικό για να δουλέψουμε μετά οι πληροφορικάροι. Τα περνάω λίγο γρήγορα, γιατί δεν είναι, απλά θέλω να καταλάβετε λίγο το μέγεθος του έργου και τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην προβολή πλέον ενός μουσείου στο διαδίκτυο, μιας και είναι ένα project έτσι πολύ σημαντικό και για τη χώρα.
Τώρα, για κάθε συλλογή του Μουσείου Μπενάκη σχεδιάστηκαν διάφορες εφαρμογές προβολής της. Και στις διάφορες αυτές εφαρμογές χρησιμοποιούνται πολλές διαφορετικές νέες τεχνολογίες ή αποτελέσματα ερευνητικών μεθόδων και εργαστήριων. Δεν αναφέρω έτσι χωριστά το τι έγινε σε κάθε συλλογή. Υπάρχουν κάποια highlights, η παρουσίαση θα είναι διαθέσιμη από την Ξένιος Πόλης, υποθέτω, από εβδομάδα, οπότε μπορείτε να τη δείτε αναλυτικά και να διαβάσετε ό,τι παραπάνω πληροφορία θέλετε. Όλα αυτά είναι και live στο διαδικτυακό τόπο του Μουσείου Μπενάκη, έτσι κι αλλιώς μπορείτε να μπείτε και να τα δείτε. Απλά βλέποντας την περιουσία θα καταλάβετε τι υπάρχει από πίσω, που είναι το 90% από πίσω και το 10% είναι αυτό που θα δείτε μπροστά. Αλλά έχουν δουλέψει πάρα πολλοί άνθρωποι για να κάνουν αυτό το ίδιο στο έργο. Βλέπουμε εδώ εφαρμογή, ας πούμε, για την ανάδειξη των συλλογών της πινακοθήκης του Νίκου Χαρζικυριάκου Γκίκα, που ήταν και το προσωπικό έτσι, όραμα του Άγγελου του Δηληβοριά. Μεγάλο έργο, πάρα πολύ σχεδιασμός, μεγάλη συμμετοχή των επιμελητών και επιμελητριών του μουσείου και κατέληξε σε πολύ έτσι, όμορφες εφαρμογές, παιχνίδια, διαδικτυακό παιχνίδι, βλέπετε το χάρτινο θέατρο, ο χρήστης φτιάχνει online μια δική του παράσταση, πολύ πρωτοποριακό και αυτό. Εδώ είναι ακόμα βιντεάκι που μάλλον εμένα λέει μίση, μπορεί να μην υπάρχει καθόλου μέσα στην παρουσίαση. Ένα μεγάλο κομμάτι του έργου ήταν 360 φωτογράφηση, εικονικές περιηγήσεις σε όλους τους χώρους του Μουσείου Μπενάκη. Παράλληλα δημιουργία του υλικού, μετάφραση του υλικού. Εδώ μία από τις οθόνες. Αν μπείτε στο site, στην πρώτη σελίδα διαλέγετε χώρο του Μουσείου και βλέπετε όλες τις εικονικές περιηγήσεις με zoom σε κάποια από τα εκθέματα, με πληροφορίες, με ηχητικά αποσπάσματα ή περιγραφές σε 6 διαφορετικές γλώσσες. Επίσης υπάρχει και mobile εφαρμογή που τρέχει στους χώρους του μουσείου και μπορείτε πάλι να πάρετε πληροφορίες. Φωτογράφηση, ψηφιοποίηση, 3D και διάφορα άλλα έτσι, κάποια πράγματα του σχεδιασμού του μουσείου. Τώρα τα περνάω βιαστικά, δεν υπάρχει λόγο να το δούμε αναλυτικά, είναι ένα τεράστιο πράγμα. Απλά έτσι να δω, δεν έχει κάτι άλλο παρουσίαση αυτή. Ωραία, γυρίζω λίγο στην παρουσίαση των υπόλοιπων έργων. Αυτό, το Μουσείο Μπενάκη και το Γκρίξ, είναι δύο από τα δείγματα έργων που μια επιχείρηση πλέον, όπως η Ones Partners, μπορεί να πάρει και να χρησιμοποιήσει όλες τις νέες τεχνολογίες και συνεργασίες με εργαστήρια. Το εργαστήριο του κ. Αναγνωστόπουλου είχε συμμετοχή στο κομμάτι της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία στα εκθέματα του Μουσείου Μπενάκη. Μιας και είναι στο site, είναι υποστηριζόμενο και από άτομα με αναπηρία ένα τμήμα του site, όπου εκεί πάλι εφαρμόσαμε διάφορες τεχνικές επεξεργασίας εικόνων και πράγματα που μπορεί να σας τα πει ο κύριος Αναγνωστόπουλος στο διάλειμμα, γιατί εγώ δεν τα είχα καταλάβει όλα. Πάω λοιπόν λίγο στο πιο σημαντικό, που είναι μάλλον και ένας από τους στόχους του kick-off meeting που έχουμε σήμερα, όπου είναι η χάραξη και η υλοποίηση ψηφιακής πολιτικής για τις φορείς του πολιτισμού, που παράλληλα αγγίζουν και τον τουρισμό. Αυτό που χρειάζεται πλέον έτσι, ο τόπος και οι φορείς πολιτισμού είναι να καταφέρουν να δώσουν όλο αυτό το υλικό που έχουν και όλη την πληροφορία και τη γνώση που υπάρχει σε συνεργασία με τα επιστημονικά ιδρύματα, να τη δώσουν στο ευρύ κοινό. Για να τη δώσουν στο ευρύ κοινό είναι πολύ δύσκολο από μόνος του ο φορέας πολιτισμού. Η Alpha Bank έχει καταφέρει πράγματα το Νομισματικό Μουσείο, αλλά είναι από πίσω επιχείρηση. Ο φορέας πολιτισμού που είναι μουσείο και είναι από πίσω δημόσιο είναι πολύ δύσκολο και έχει ένα μεγάλο πρόβλημα στο να καταλάβει και να χαράξει τη στρατηγική του. Εκεί πέρα λοιπόν υπάρχουν εταιρείες, άνθρωποι που μπορούν να πάρουν χέρι-χέρι και να συνεργαστούν μαζί τους, έτσι ώστε να καταστρώσουν μια στρατηγική μέσα από όλα τα βήματα που αναφέρω εδώ, που δεν θα σας τα πω έτσι ένα-ένα, αλλά υπάρχει μια μέθοδος όπου πρέπει να ακολουθηθεί, ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε το υλικό και τις δυνατότητες του φορέα και να βγει τελικά κάποιο αποτέλεσμα προσβάσιμο στο ευρύ κοινό, το οποίο θα γυρίσει και κάποιο έσοδο τελικά, είτε οικονομικό είτε άλλου είδους, κάποιο όφελος για τον ίδιο τον φορέα. Πρέπει να μελετήσουμε τη φυσιογνωμία του, την ταυτότητά του, να βρούμε το κοινό στο οποίο αναφερόμαστε, το υλικό το οποίο έχουμε, την επεξεργασία που χρειάζεται,
και πώς θα το βγάλουμε αυτό και πώς θα γίνει διάχυση σαν ψηφιακό προϊόν. Και το τελευταίο, πολύ σημαντικό που λέει εδώ, είναι να υποστηρίξουμε και την κατάρτιση των στελεχών του οργανισμού, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα εργαλεία, γιατί ένα μεγάλο πρόβλημα που έχουμε ως εταιρείες όταν έχουμε να συνεργαστούμε με ανθρώπους από το χώρο του πολιτισμού είναι ότι μιλάμε διαφορετική γλώσσα. Γι' αυτό τον λόγο, ενώ είμαστε εταιρεία πληροφορικής, έχουμε προσλάβει μουσιολόγο. Η κυρία Κοντάκη, που θα ήταν μαζί μου σήμερα, είναι μουσιολόγος. Και είναι ο άνθρωπος που μπορεί να φέρει σε επαφή μια εταιρεία πληροφορικής με έναν φορέα πολιτισμού. Μιας και δεν έχουμε, προερχόμαστε από διαφορετικές πηγές και δεν έχουμε την ίδια εκπαίδευση και σχετική εκπαίδευση. Τώρα, σαν εταιρεία, και αυτό που παρέχουμε είναι τρεις βασικοί πυλώνες, έτσι, για να χαράξουμε αυτή την στρατηγική. Το Culture Consulting, με διάφορους τρόπους από κάτω. Το Asset Management, η διαχείριση των πόρων που έχει ο κάθε φορέας πολιτισμού. Και στο τέλος παρέχουμε το Web Development και το σχεδιασμό των λύσεων και της προβολής αυτού του υλικού. Όπου γίνεται με πάρα πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Αναφέρονται κάποιοι στην παρουσίαση, υπάρχουν άπειροι ακόμα. Τώρα θα σας πω λίγο κάποια ερευνητικά έργα που τρέχουν παράλληλα, με πανεπιστήμια και με διάφορους φορείς. Το έργο για τα άτομα, για την προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία σε διαδικτυακούς τόπους πολιτισμού, το οποίο έχει ολοκληρωθεί. Ένα case study σε αυτό το έργο ήταν το Μουσείο Μπενάκη και ένα δεύτερο ήταν η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, που πάλι έχουμε υλοποιήσει το πόρταλ της με κάποια features προσβασιμότητας από άτομα με αναπηρία. Και από αυτό το έργο προέκυψε μια μεθοδολογία ιόνες τάξης, εμπειρία πρόσβαση και χρήσης, όπου εφαρμόζεται πλέον και εξελίσσεται, την έχουμε υποβάλει και σε άλλα ερευνητικά προγράμματα και στο εξωτερικό, ώστε να εξελιχθεί και να φτάσει πλέον να υποστηρίζονται τα άτομα με αναπηρία λίγο ακόμα, γιατί υποστηρίζονται ελάχιστα, και το να μπορούν να έχουν πρόσβαση στο υλικό που σιγά σιγά δημιουργείται, το υλικό πολιτισμού που δημιουργείται και υπάρχει στο διαδίκτυο. Από δύο πρόσφατα... είναι πολύ μακριά, sorry. Λοιπόν, από δύο πρόσφατα έργα, τα οποία ήταν στο τωρινό ερευνό δημιουργό καινοτομό, που οι περισσότεροι το γνωρίζετε και οι περισσότεροι έχετε συμμετάσχει τα πανεπιστήμια, και τα οποία εγκρίθηκαν και θα τρέξουν σιγά σιγά. Το Καλντάιλ, το οποίο είναι μαζί με το Δημόκριτο και το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πυραιός και την Εθνική Βιβλιοθήκη, που έχω ξεχάσει να αναφέρω εδώ, όπου ουσιαστικά θα δημιουργηθεί ένα λογισμικό υποβοήθηση επιστημονικής τεκμηρίωσης. Χρησιμοποιώντας αλγορίθμους που αναπτύσσονται στα εργαστήρια του Δημόκριτου, θα μπορεί πολύ πιο εύκολα και πιο σωστά να τεκμηριώνεται το υλικό που πλέον υπάρχει διαθέσιμο ή που ψηφιοποιείται από τους διάφορους φορείς. Ένα δεύτερο, είναι το τρίτο μάλλον ερευνητικό, είναι το TRACE, όπου είναι μια πλατφόρμα πολιτιστικών διαδρομών. Εδώ πέρα partners είναι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το ΤΕΙ Κρήτης, το Εργαστήριο Μουσικής Τεχνολογίας του ΕΚΠΑ και το Ίδρυμα Εκατερίνης Λασκαρίδη, όπου εδώ θα δημιουργηθεί μια πλατφόρμα πολιτισμικών διαδρομών, όπου θα μπορεί να εκμεταλλευόμαστε το υλικό που υπάρχει από παλιά από τους διάφορους περιηγητές που έχουν περιηγηθεί σε διάφορα σημεία της χώρας και το υλικό που θα προσθέτουν στην πλατφόρμα οι σύγχρονοι περιηγητές, όλοι εμείς που θα κάνουμε τουρισμό και θα πηγαίνουμε στην πλατφόρμα. Και τα δύο αυτά είναι ερευνητικά και έχουν από πίσω ένα πολύ μεγάλο background, ας πούμε, τέτοιο. Το ψηφιακό marketing είναι κάτι που σιγά σιγά αρχίζει και μπαίνει στη ζωή μας, με δεδομένο ότι το budget πλέον του marketing μεταφέρεται κατά μεγάλο ποσοστό online. Άρα και οι φορείς πολιτισμού και όλα όσα παράγουμε όλοι εμείς που συζητάμε εδώ πέρα, πρέπει σιγά σιγά να βρίσκουμε και τον τρόπο να τα προμοτάρουμε και να τα βλέπουν και άλλοι, γιατί αν δεν κάνουμε digital marketing θα τα ξέρουμε μόνοι μας, θα τα συζητάμε μόνοι μας στα συνέδρια. Άρα σαν εταιρεία παρέχουμε, έχουμε και ένα business unit που ασχολείται μόνο με το digital marketing. Για το learning και gamification δεν θα σας πω πολλά, ασχολούμαστε εκεί πέρα. Σε όλα αυτά υπάρχουν πολλά project ξεμασμένα από κάτω. Μπορείτε να τα δείτε στο site. Αυτά, τα λίγα.